Καλή χρονιά, χαίρομαι Καλή πάρα χρονιά. πολύ που σας βλέπω. Χρόνια πολλά και για την ονομαστική σας εορτή. Ευχαριστώ πάρα Χρόνια πολύ. πολλά και την Ελένη Σολάχη. Πολλά φιλιά να δώσετε στην Ελένη, με υγεία πάνω απ' όλα. Να της κάνετε μια μεγάλη αγκαλιά αν εσείς μπορείτε. Εννοείται. Και εύχομαι σύντομα να τα πούμε και από κοντά. Την εκτιμώ πολύ. Ξεκινήσαμε δυναμικά, τελείωσαν οι γιορτές, τα κεφάλια μέσα. Δεν προλάβαμε να ξεκουραστούμε, αλήθεια είναι. Θα πω και το παράπονο μου στο σταθμό. Ήταν ήσυχες οι γιορτές αυτές και. Η αλήθεια είναι ότι παρότι ήταν απλά ένα Σαββατοκύριακο, γυρίσαμε με μια μεγάλη ανυπομονησία να ξανακαλωσορίσουμε τον κόσμο, σαν όντως να μηδένισε και να ξεκίνησε η νέα χρονιά με τους καλύτερους ιονούς και σίγουρα την καλύτερη διάθεση. Έχετε έτσι σχέδια για τη νέα χρονιά που έχετε βάλει προσωπικά, δηλαδή στόχους που λες εγώ το 2022 θα ήθελα αυτό. Αλίμονο, πάντοτε θέτουμε στόχους, ασχέτως αν τους μοιραζόμαστε ή όχι, και πάντοτε κάνουμε τα όνειρά μας και τις επιθυμίες μας. Αυτές όμως πιο πολύ επικεντρώνονται σε προσωπικό επίπεδο. Στα επαγγελματικά εννοώ αλίμονο, είναι βασικό κομμάτι και αυτό, αλλά είναι πολύ πιο ρευστά τα πράγματα και εστιάζει στο μέρα με τη μέρα να χτίζουμε και να κάνουμε κάτι καλό. Δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω, γιατί ο Δημήτρης Δανίκας, ο συνάδελφος, έγραψε ένα άρθρο φωτογραφίζοντας όλο το περιστατικό το οποίο είχε συμβεί με εσάς και τον κύριο Τάσο Χαλκιά και στην ουσία πήρε το μέρος σας. Έτσι, ένα σχόλιο γι' αυτό. Αρχικά να τον ευχαριστήσω γιατί μου έστειλε και προσωπικά ευχές για τη γιορτή μου σήμερα με μήνυμα. Είναι ένας άνθρωπος του οποίου το λόγο αλλά και τη συνολική προσωπικότητα και παρουσία εκτιμώ βαθιά. Και ήταν από τις συνεντεύξεις από το πρώτο διάστημα πέρυσι κιόλας που ήρθα στην Αθήνα, που ήταν εν το βάθη. Χαίρομαι πάρα πολύ οποιοδήποτε κριτική και αν γίνεται, αν και εφόσον είναι καλοπροαίρετη. Τώρα, από εκεί και πέρα, ένας άνθρωπος που βλέπει τα πράγματα πιο αντικειμενικά να τοποθετηθεί υπέρ σου, αλίμονο είναι κάτι το οποίο σε χαροποιεί. Σε κάθε περίπτωση, λαμβάνω όλη του τη ματιά υπόψη και καθένας μας καλό είναι να κρατάει και να βελτιώνεται από αυτά τα οποία του επισημαίνουν. Έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, θα τον καλούσατε ξανά τον κύριο Χαλκιά στην εκπομπή? Είναι ένα θέμα το οποίο έχει λήξει. Δεν έχω κάτι με τον άνθρωπο προς Θεού και ούτε κουβαλάω κάτι. Πιο πολύ ενισχύεται από τον κόσμο γύρω που ρωτάει. Δεν είχα κάτι να πω και μάλιστα δεν έχω κάνει και κάποια δήλωση περαιτέρω. Εννοείται ότι αν και εφόσον και ο ίδιος το επιθυμούσε και υπήρχε και αφορμή και λόγος για να τον καλέσω, ασφαλώς τον ξανακαλούσα. Αλλά για κανέναν καλεσμένο με ένα διάστημα τόσο κοντινό, δεν έχεις κάτι άμεσο να πεις. Όπως λέω όλους, μετά από λίγο καιρό, εννοείται. Καλά, δεν έχω κανένα θέμα. Ίσα-ίσα που τον περίμενα, η αλήθεια είναι με μεγάλη ανυπομονησία. Και αυτό φαίνεται και από τον πρόλογο τον οποίο έκανα. Εντάξει, όταν είναι κατέρωθεν η εκτίμηση και βγαίνει η ικανοποίηση, είναι ακόμα πιο όμορφο. Σε κάθε περίπτωση, από όλους τους ανθρώπους που καλείς και από όλους τους ανθρώπους που γνωρίζεις τη ζωή σου, κάτι κρατάς και μαθαίνεις. Μαθαίνω πολλά. Ελπίζω να περάσατε καλά και τις γιορτές αυτές τις λίγες μέρες και ελπίζω σήμερα στην ονομαστική σας εορτή να την περάσετε ακόμα καλύτερα σε προσωπικό επίπεδο. Ποντάρω να το πω εγώ για το προσωπικό, αν είστε ερωτευμένη. Θα το πω. Ποντάρω πιο πολύ στο να περάσουμε καλά με αγαπημένα μας πρόσωπα και ποντάρω και στο γεγονός ότι συμπίπτει η γιορτή να είναι Παρασκευή, οπότε το Σαββατοκύριακο να ξεκινάει έτσι και να είναι πρώτον πυλών. Από εκεί και πέρα είναι σημαντικό ακόμα και αν δεν έχεις κοντά σου ανθρώπους να νιώθεις ότι είναι εκεί και σου δίνουν και την ευχή τους και την αγάπη τους. Και σε προσωπικό και οικογενειακό κυρίως επίπεδο. Εγώ να το εκλάβω αυτό ότι όντως είστε ερωτευμένοι, όχι, δεν πήρα απάντηση. Καλή χρονιά, καλή χρονιά. Τελευταία, έχουν πάρει. Τελευταία, γιατί έχουν μία ανηφόρα έτσι τα νούμερα. Καλή. Το βλέπετε κι εσείς. Λοιπόν, τα νούμερα της τηλεθέασης, όποια πορεία και αν ακολουθούν, είναι απλά αριθμοί. Το πιο σημαντικό είναι να ακολουθεί μια ανωδική πορεία, η διάθεση και η παρέα την οποία έχουμε και μεταφέρουμε και στον κόσμο σαν κλίμα καθημερινά. Ιδίως τώρα που μεγάλωσε η εκπομπή, δεν σας κρύβω ότι πιο ανωδική θα χαρακτήριζα τη δική μου διάθεση, γιατί έχουμε περισσότερο χρόνο να ξεδιπλώνουμε θέματα και συζητήσεις με ανθρώπους, χωρίς την πίεση αυτή του άγχους, του χρόνου, που είναι αμήλικτος ο τηλεοπτικός χρόνος. Από εκεί και πέρα χτίζουμε. Βλέπουμε. Δεν σημαίνει ότι αν μία μέρα είναι πάρα πολύ καλή ή μία μέρα λιγότερο καλή, ότι αυτή μας καθορίζει. Χτίζουμε με βλέμμα προς τα μπροστά. Έτσι ήταν πάντοτε η ματιά μου, έτσι θα συνεχίσει και να είναι. Δεν έχουμε μιλήσει για το χρόνο, ας πούμε. Η σεζόν τρέχει ακόμα, είναι πάρα πολύ νωρίς για να μιλάμε. Σίγουρα μέχρι και να ολοκληρωθεί, έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Άρα και την ενέργειά μας εκεί την επικεντρώνουμε.